Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην αυστηλιακή εκπομπή Maritimes. Βρισκόμαστε σε μία χερσόνησο, όπου παλαιότερα λένε ότι ήταν νησί. Βρισκόμαστε στην πόλη της Καστοριάς, με την ομώνυμη λίμνη της. Το υγρό στοιχείο, η λίμνη, είναι συνυφασμένη με την πόλη και με την ανάπτυξή της, αλλά και με την ασφάλειά της παλαιότερα. Σήμερα εξακολουθεί να είναι πόλος έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Η Καστοριά όμως έχει να επιδείξει πολλά ακόμα σημαντικά αξιοθέατα. Έχει να επιδείξει και την μοναδική τέχνη της γουνοποιίας. Για την Καστοριά ως τουριστικό προορισμό, αλλά και για τις ευκαιρίες επένδυσης που παρουσιάζει η περιοχή, μιλάνε στην εκπομπή μας οι κύριοι Δημήτρης Αβόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ο Δήμαρχος Καστοριάς, Εμμανουήλ Χατζησιμεωνίδης, η Αντιδήμαρχος Καστοριάς, κυρία Ειρήνη Μισκία, αλλά και ο Βασίλης Παρτσάνης, υπεύθυνος της ναυτιλιακής επιχείρησης, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία διαχειρίζεται δύο μίνι κρουαζιερόπλια, τα οποία εκτελούν δρομολόγια, ημερήσια δρομολόγια στη λίμνη. Επίσης, μιλάμε και με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Σκοπηλασίας, κύριο Κώστα Κοντομανόλη, που βρίσκονται αυτήν την περίοδο εδώ για την προπόνησή τους και την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Μας εξηγεί βεβαίως γιατί επέλεξε την Καστοριά για τις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας. Η Καστοριά είναι μια πόλη της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια πανέμορφη πόλη. Θεωρώ ότι είναι η πιο όμορφη πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Η Καστοριά διακρίνεται βέβαια για ένα πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει. Πραγματικά εδώ στην Καστοριά άκμασε ο πολιτισμός από τα πολύ παλιά χρόνια. Ακόμα από την παλαιολιθική και από την νεολιθική εποχή, όπου υπάρχουν ευρήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο λιμναίος οικισμός, ο οποίος έχει αποκαλυφθεί από τον καθηγητή κύριο Χρουμουζιάδη και η αναπαράστασή του υπάρχει στον οικισμό της Πηλιό εδώ στην Καστοριά, 5 χιλιόμετρα έξω από την Καστοριά. Υπάρχουν τα ευρήματα του παλαιολιθικού οικισμού της Αυγής στα όρια του Δήμου μας. Είναι ένα χωριό η Αυγή και Πεντάβρυσος, όπου εκεί γίνονται ανασκαφές και έχει βρεθεί παλαιολιθικός οικισμός και οι ανασκαφές εξελίσσονται. Αλλά πέρα από αυτά τα ευρήματα της νεολιθικής και της παλαιολιθικής εποχής, υπάρχουν ευρήματα και από την κλασική αρχαιότητα της Ελλάδος, της ελληνιστικής περιοχής, εποχής. Από εδώ είχε ορμητήριο ο Μέγας Αλέξανδρος, που στρατολογούσε τους πολεμιστές του, το κράτος, το μακεδονικό κράτος, το αρχαίο ελληνικό μακεδονικό κράτος. Και μετά, κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κατοχής, υπάρχουν επίσης ευρήματα. Είναι στο Άργος η πόλη που αποκαλύφθηκε η Διοκλητιανούπολη, στο Άργος οριστικό. Αλλά το αποκορύφωμα του πολιτισμού της Καστοριάς είναι η Βυζαντινή περίοδος, όπου εδώ αναπτύχθηκε μεγάλος πολιτισμός. Η Καστοριά ήταν μία πόλη όπου κατοικούσαν ευγενείς και ήταν θρησκευόμενοι, όπως ξέρετε, στο Βυζάντιο, και ίδρυσαν πάρα πολλές βυζαντινές εκκλησίες, οι οποίες σώζονται και μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν 70 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες στην πόλη της Καστοριάς, οι οποίες είναι διατηρημένες. Εμείς ως Δήμος Καστοριάς φροντίζουμε για τη διατήρησή τους σε συνεργασία με την 16η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει το Ιουστινιάνιο τείχος, το οποίο σώζεται, κατασκευάστηκε επί Ιουστινιανού ακόμα. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος θρησκευτικός πολιτισμός, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό για την πόλη της Καστοριάς, γι' αυτό και λέγεται η Καστοριά, η Βυζαντινή Αρχόντισσα της Δυτικής Μακεδονίας. Η Καστοριά, το στοιχείο το οποίο έχει και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, είναι η φυσική της ομορφιά. Μπαίνοντας κάποιος μόνο στην πόλη της Καστοριάς, βλέποντας ας πούμε τη λίμνη μαζί με την πόλη που είναι στις παρυφές της λίμνης, μόνο το θέαμα που αντικρίζει είναι κάτι το εξαιρετικά όμορφο. Έχουμε πολύ εσωτερικό τουρισμό, παρόλο που η κρίση που έχει χτυπήσει την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια φαίνεται και στην Καστοριά.
Από εκεί πέρα μπορούμε να προσφέρουμε και θρησκευτικό τουρισμό, μπορούμε να προσφέρουμε και φυσιολατρικό τουρισμό. Έχουμε και άλλα, γιατί έχουμε τα περίφημα αρχοντικά της Καστοριάς, βέβαια, τα οποία είναι δημιουργήματα του 18ου και 19ου αιώνας, τα με την μακεδονική αρχιτεκτονική. Αυτά είναι, πάρα πολλά από αυτά ανήκουν στο Δήμο και έχουν αναπαλαιωθεί και έχουν αναστελωθεί και προσπαθούμε να αναστελώσουμε και άλλα, ούτως ώστε να δώσουμε μια προσπάθεια αναστήλωσης, ανάδειξης και προβολής και χρησιμότητας αυτών των αρχοντικών. Κοιτάξτε, η λίμνη της Καστοριάς είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της Καστοριάς. Καστοριά, λίμνη, λίμνη, Καστοριά είναι ένα και το αυτό. Η λίμνη της Καστοριάς είναι μία από τις πολλές λίμνες που υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι η λίμνη των Πρεσπών, η Γορίτης και άλλες λίμνες. Η λίμνη της Καστοριάς είναι κοντά στο αστικό περιβάλλον και γι' αυτό συνδυάζει υγρό στοιχείο και αστικό περιβάλλον, οπότε είναι σαν να βρίσκεται κανείς σε μια παραθαλάσσια περιοχή και ξέρετε ότι το υγρό στοιχείο πάντοτε ομορφαίνει την περιοχή. Η λίμνη της Καστοριάς έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, πραγματικά, και είναι προστατευόμενη η περιοχή και από τη συνθήκη Ραμσάρ και ως περιοχή Natura 2000. Η πόλη της Καστοριάς έχει ένα έξοχο φυσικό περιβάλλον, μια φυσική ομορφιά με τη λίμνη Ορεστιάδα να περιβάλλει τη Χερσόνησο της πόλης. Είναι επισκέψιμη κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και τους θερινούς μήνες. Εμείς ως Δήμος Καστοριάς, παλιότερα ήμασταν μόνο η πόλη της Καστοριάς, τώρα όμως με τον Καλλικράτη έχουμε ενωθεί 9 δήμοι και γίναμε ένας δήμος, ευρύτερος δήμος και έχουμε το 50% του νομού Καστοριάς πλέον. Τώρα πλέον έχουμε δύο καραβάκια. Ένα καραβάκι που είχαμε ως Δήμος Καστοριάς, παλιός Δήμος, και ένα από τον πρώην Δήμο Μακεδονό. Άρα μέσα στη λίμνη κυκλοφορούν δύο πλοιάρια, τα οποία εκτελούν δρομολόγια για περιηγήσεις, τουριστικά δρομολόγια και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Βρισκόμαστε στο καράβι Ολυμπία. Το καράβι αυτό έχει πολλά χρόνια ιστορίας. Ξεκινάει από τη δεκαετία του 60, όταν για τη μεταφορά των ανθρώπων εδώ του Μαυρόβου ήταν απαραίτητα αυτά τα πλοιάρια να μεταφέρουν τον κόσμο, γιατί τότε δεν υπήρχαν και συγκοινωνίες. Τα μοτόρια, έτσι όπως τα λέγανε εκείνη την εποχή, παίξανε μεγάλο ρόλο τη δεκαετία του 60. Υπήρχε μια κοινοπραξία εκείνη την εποχή από τρία ή τέσσερα, αν θυμάμαι, τρία συγκεκριμένα, ο Ποσειδών, ο Λάμπρος Γκατσόνης, το Καστοριά, τα οποία κάνανε αυτά τα τακτικά δρομολόγια λόγω μη συγκοινωνίας. Το καράβι Ολυμπία κατασκευάστηκε το 1967. Όχι για το συγκεκριμένο που είμαστε τώρα, για το πρώτο. Το καράβι στο οποίο βρισκόμαστε κατασκευάστηκε το 1967. Τα στοιχεία το έχουν από τότε. Μάλιστα. Δηλαδή στον ιολόγιο και όλα τα στοιχεία που ακολουθούν το καράβι είναι από το 1967. Το κατασκεύασε ο Κυριάκος ο Γκανής, σκεπτόμενος και βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η δραστηριότητα, επαγγελματικά δηλαδή, στο να κάνει τα δρομολόγια Μαυροχώρη-Καστοριά και Καστοριά-Μαυροχώρη, έκανε αυτό το καράβι. Για την εποχή του ήταν ίσως το πιο σύγχρονο, γιατί ήταν και το μέγεθος του τόσο επιβλητικό. Οπότε πιστεύοντας ότι θα πάρει αρκετό διάστημα το να συνεχίζουν αυτά τα δρομολόγια, έκανε αυτό το καράβι. Η αλήθεια είναι όμως ότι μετά από κάποιο διάστημα, μιας και μπήκε η αστική συγκοινωνία, άρχισαν τα δρομολόγια να γίνονται όλο και πιο αραιά. Οπότε το εγχείρημά του κάποια στιγμή δεν είχε, δηλαδή, την κατάληξη την οποία ήθελε. Ως μεταφορικό μέσο δηλαδή. Ακριβώς. Οπότε για τα επόμενα χρόνια έμεινε παροπλισμένο εδώ στο Μαυροχώρι, κάτω εδώ στο λιμανάκι, μέχρι το 1996, αν δεν κάνω λάθος, που για όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ο χρόνος δηλαδή και το ότι ήταν παρατημένο εδώ,
το έκανε στην ουσία να έχει φθάρει. Οπότε το 1996 η γυναίκα του Κυριάκου Γκανή, μιας και ήταν η κληρονόμος του συγκεκριμένου, το κάνει δωρεά στην τότε κοινοτική επιχείρηση αδρανών υλικών του Μαυροχωρίου, που ήταν η κοινοτική επιχείρηση του Μαυρόβου τότε. Το παραχωρεί και το καράβι ξαναφτιάχνεται στην ουσία από την αρχή. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή θέα όταν βλέπεις την Καστοριά μέσα από τη λίμνη. Όλα τα αρχοντικά, όλες τις εκκλησίες, τα σπίτια που είναι αμφιθεατρικά κτλ. Όταν τα βλέπει κανείς μέσα από τη λίμνη, είναι μια υπέροχη θέα. Φυσικά πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Γι' αυτό και αυτό το καράβι θέλει πολύ φροντίδα. Έχει υψηλό κόστος και φυσικά οι άνθρωποι που είναι πάνω σε αυτό το αγαπάν πραγματικά. Δηλαδή οι βασικοί που το στηρίζουν είναι ο καπετάνιος, ο ναύτης και ο μηχανικός. Αυτή είναι και η ψυχή του καραβιού. Και πραγματικά όσο καιρό γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους, κάνουν τα πάντα για να περνάει όποιος ανέβει πάνω σε αυτό, να κάνει τη βόλτα του όσο γίνεται καλύτερα. Με ασφάλεια, πάνω απ' όλα, όποιος θα έρθει εδώ, θέλουμε να φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις και τις μοναδικές αυτές εικόνες που έχει η περιοχή. Βλέποντας την Καστοριά ως έναν από τους καλύτερους προορισμούς για κάποιον στην Ελλάδα, φυσικά θέλουμε όσο γίνεται και περισσότερο κόσμο. Ο περισσότερος κόσμος είναι και περισσότερος κόσμος για το καράβι, άρα και πολύ πιο κοντά στο να είναι βιώσιμο σαν δράση. Με την νέα δημοτική αρχή, με τη συνένωση των Δήμων του Καλλικράτη, το καράβι αυτό εντάχθηκε στην ανώνυμη εταιρεία του Δήμου με την ονομασία Μακεδνός ΑΕ. Η εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε με την προοπτική να δώσει ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή να δώσει μεγάλη βάση στο κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή. Οπότε, εντάσσοντας μέσα στην επιχείρηση το καράβι, ανήκει στην επιχείρηση η αναπαράσταση του λιμνίου οικισμού, το οικομουσείο, το οικομουσείο Δεσποιλιού. Σύντομα έρχεται το ενιδρίο. Υπάρχει και η σπηλιά του Δράκου. Οπότε συνολικά μέσα σε αυτή την επιχείρηση βλέπουμε ότι υπάρχουν ίσως τα περισσότερα που έχουν να κάνουν με το ότι θα έρθει κάποιος στην Καστοριά να δει. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το υγρό στοιχείο τη λίμνη, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και το περιβάλλον. Γιατί μέσα στη λίμνη, σας είπα ότι και μέσα στη λίμνη ακόμα υπάρχουν, φωλιάζουν πουλιά. Κάνουμε πολλούς θορύβους ή κάνουμε υπερχρήση της λίμνης, μπορεί να κάνουμε βλάβη στο περιβάλλον. Επομένως, κάποιες ήπιες μορφές αθλητικών των δραστηριοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθούν και γίνονται αθλητικές εκδηλώσεις με την κοπηλασία. Η Καστοριά είναι γνωστή στην κοπηλασία, έχει διαπρέψει, έχει βγάλει πανελλήνιους, παγκόσμιους και πιστεύω και Ολυμπιονίκες τώρα, γιατί έχουμε βγάλει παγκόσμιους πρωταθλητές, τώρα ελπίζουμε να έχουμε και Ολυμπιονίκες. Πιστεύω ότι μία, δύο, τρεις συμμετοχές στους Ολυμπιακούς αγώνες που έρχονται, που είναι μπροστά μας, θα έχουμε όσον αφορά την κοπηλασία. Τους θερινούς μήνες ερχόμαστε εδώ στην Καστοριά και στα βόρεια μέρη της Ελλάδος, γιατί έχει πιο πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες από θέμα δουλειάς. Η Καστοριά, όπως γνωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι μια κοπηλατομάνα. Διαθέτει λίμνη, διαθέτει ανθρώπους που βοηθούν το άθλημα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Όπως και τα Γιάννα. Και τα Γιάννα τόσα χρόνια που πήγαμε εκεί και ενδεχομένως θα ξαναπάμε αργότερα, πάντα είχαν τη σκέψη τους την κοπηλασία, που είναι αθλήματα της λίμνης, ώστε να προπονούνται οι αθλητές όσο μπορούν απερίσπαστα, όσο μπορούν με καλύτερες καιρικές συνθήκες, για να μπορέσουν να φτάσουν στο μάξιμο της επίδοσής τους και μέσα από εκεί να βγάζουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε εδώ και τα τελευταία χρόνια πολύ καλύτερα και πολύ πιο ουσιαστικά. Η Καστοριά είναι πάντα φιλόξενη, η Καστοριά πάντα βοηθάει τους ανθρώπους του αθλήματος, γιατί μέσα από αυτό το
την προσπάθεια της σκοπηλασίας, η Καστοριά ακούγεται καθημερινώς και αυτή, όπως ακούγεται η Ελλάδα, στο εξωτερικό. Όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι, θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, ας πούμε, δραστηριοτήτων που θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς τουρίστες. Και ακόμα όχι τον κλασικό τουρισμό, τον αστικό τουρισμό, αλλά και όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η πόλη της Καστοριάς είναι μια βυζαντινή πόλη. Αυτό το γνωρίζουμε, το στοιχείο του βυζαντινού πολιτισμού είναι έντονο. Υπάρχουν 75 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Η κουμπελίδη και το σήμα κατατεθέν της πόλης Καστοριάς δεσπόζει πάνω στην ακρόπολη της πόλης, εισαγωγικά, κοντά στην πλατεία Ομονίας. Έχουμε το μοναστήρι της Παναγιάς της Μαυρότησας και φυσικά πλήθος άλλων τοποθεσιών τουριστικού, θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θα έκαναν την πόλη της Καστοριάς προσβάσιμη σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται και για τον θρησκευτικό τουρισμό. Όμως μπορεί να αναπτυχθεί εδώ και ένας αθλητικός τουρισμός. Γιατί είμαστε σε υψόμετρο, η πόλη της Καστοριάς είναι στα 600, αλλά στις γύρω περιοχές έχουμε δύο ορεινούς όγκους, το Γράμμο, το όρος Γράμμος και το Βίτσι, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις τουριστικές και αθλητικές που μπορεί κανείς να έρθει να κάνει ομάδες, προπονήσεις κτλ. Και να είναι και τουρίστες, αλλά να κάνουν και τις προετοιμασίες τους ως ομάδες. Αλλά και αθλητικά γεγονότα. Σας είπα ότι εμείς προσπαθούμε τώρα μέσα από τον προγραμματισμό που έχουμε στόχο να αναπτύξουμε και να αναβαθμίσουμε τις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού Κέντρου, όπου πλέον θα φιλοξενούμε και ομάδες από το εξωτερικό για προετοιμασίες, για προπονήσεις, αλλά και να κάνουν και αθλητικά γεγονότα πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, πανελλαδικά και πολλές άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Θα έλεγα ότι με μια καλή προετοιμασία και με μια καλή οργάνωση και δημιουργία υποδομών θα μπορούσαμε ακόμη να κάνουμε και αγώνες κανό καγιάκ, ράφτινγκ στα ποτάμια που υπάρχουν στην Καστοριά, ο ποταμός Αλιάκμονας προσφέρεται, που ξέρετε ότι οι πηγές του ποταμού Αλιάκμονα είναι από την περιοχή μας, από το Βίτσι και από το Γράμμο. Οπότε σε αυτό το ποτάμι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και τέτοιες αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον έχουμε τον αγροτουρισμό που μπορεί κανείς να επισκεφθεί την περιοχή μας και να επισκεφθεί τα αγροτουριστικά καταλήματα τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το εύρος του Δήμου Καστοριάς. Έχουμε πάρα πολύ ωραία καταλήματα, ξενώνες, όπου υπάρχουν η παραδοσιακή φιλοξενία, τα παραδοσιακά φαγητά, τα γνήσια, τα οικολογικά, και μπορεί κανείς να έρθει εδώ να απολαύσει και αυτό το είδος τουρισμού. Επίσης ο οικολογικός τουρισμός. Ο οικολογικός τουρισμός που είναι οι οικολόγοι που θέλουν να παρατηρήσουν τα οικοσυστήματα. Και ο ορειβατικός τουρισμός που μπορεί κανείς να κάνει ορειβασία στα βουνά που σας ανέφερα, στο Βίτσι, στο Γράμμο κτλ. Επίσης μια πολύ καλή δραστηριότητα θα είναι και η συλλογή μανιταριών, γιατί η Καστοριά, στα βουνά αυτά που σας ανέφερα, έχει πάρα πολλά μανιτάρια. Πέρα από αυτό έχουμε το λιμνίο οικισμό, ο οποίος είναι ένα αξιοθέατο. Είναι ο μοναδικός σε όλη την Ευρώπη. Ένας είναι στη Γερμανία και ένας είναι στην Καστοριά. Λιμνίος οικισμός. Πέρα από αυτό, εμείς τώρα έχουμε δημιουργήσει την υποδομή και θα βάλουμε σε λειτουργία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το πρότυπο ενίδριο που είναι για ψάρια γλυκού νερού. Θα υπάρχουν ψάρια από όλες τις περιοχές των Βαλκανίων και θα μπορεί κανείς να επισκεφθεί αυτό το ενίδριο, το οποίο είναι πολύ σύγχρονο, με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές.
για να παρατηρήσει τα ψάρια του γλυκού νερού. Επίσης έχουμε στημένη ήδη και λειτουργεί μια πολύ καλή υποδομή, η οποία έγινε πρόσφατα και αξιοποιήθηκε η λεγόμενη σπηλιά του Δράκου, η οποία λειτουργεί. Η σπηλιά του Δράκου είναι ένα από τα καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας. Εμείς ως στόχο, ως Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, έχουμε βγάλει τους τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας, που είναι ο τουρισμός, είναι ο πρωτογενής τομέας και είναι ο κλάδος της οικονομίας. Υπάρχουν σημεία τα οποία μπορούν να βελτιωθούν, θα επικεντρωθούμε εκεί πέρα. Η διαχείριση του χρήματος πρέπει να γίνεται με μεγαλύτερη προσοχή, έτσι ώστε τα λεφτά τα οποία έρχονται ασφαλώς περικομμένα από το κεντρικό κράτος, να γίνεται η διαχείρισή τους με σωστό τρόπο, παραλαμβάνω, και να έχουν αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα φαντάζομαι θα φανεί στα επόμενα χρόνια. Η κύρια δραστηριότητα εδώ, όπως γνωρίζετε και πολύ καλά και είναι γνωστή και ονομαστή η Καστοριά, είναι κυρίως η επεξεργασία της γούνας, η γουνοποιία, όπου τα τελευταία χρόνια η γουνοποιία έχει ανεβάσει την ποιότητά της, και τα μοντέλα και τα σχέδια είναι πολύ υψηλής τεχνικής και ποιότητος. Καθώς επίσης όμως αναπτύσσεται τώρα τελευταία και ο κλάδος της εκτροφής γονοφόρων ζώων, πάρα πολύ έντονα και γρήγορα, γιατί για να γίνουν αυτά τα προϊόντα της γούνας, οι πρώτες ύλες έρχονται από το εξωτερικό, από τις σκανδιναβικές χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά κτλ. Τώρα πλέον οι Καστοριανοί ήδη προσπαθούν να μπουν στην παραγωγή πρώτης ύλης, δηλαδή στην εκτροφή γονοφόρων ζώων. Και αυτή όλη η παραγωγική διαδικασία δημιουργεί νέα επαγγέλματα. Θερπίν, πέρα από τα γονοφόρα ζώα, τη εκτροφή τους, απαιτεί να υπάρχουν και παραγωγοί ζωοτροφών. Άρα δημιουργούνται παραγωγικές μονάδες ζωοτροφών. Απαιτεί να υπάρχουν ξηραντήρια των δερμάτων. Άρα δημιουργούνται ξηραντήρια των δερμάτων. Απαιτεί να υπάρχουν βυρσοδεψία για την επεξεργασία των γονοφόρων δερμάτων. Γίνεται ένας κύκλος μεγάλος δραστηριοτήτων, οπότε μέσα από αυτόν τον κύκλο μπορεί να δημιουργηθούν και επενδύσεις και ανάπτυξη. Οι Καστοριανοί, να ξέρετε ότι κατεργάζονται τη γούνα εδώ και 500 χρόνια. Έχουν μια άριστη γνώση και στην τεχνοτροπία της κατεργασίας της γούνας. Είναι η γνωστή Καστοριά και μικρή πόλη. Είναι 17.000 κάτοικοι η Καστοριά. Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστή στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, στη Ρωσία, στην Κίνα. Ακόμα και στο Ντουμπάι, Καστοριανοί, υπάρχουν καταστήματα Καστοριανών που πουλούν γούνες. Βέβαια, σε Ρωσίδες πελάτες. Άρα είναι παντού, και στην Τουρκία ακόμα, και στην Φιλανδία και στις σκανδιναβικές χώρες, η Καστοριά είναι γνωστή. Άρα, η Καστοριά έχει φέρει και έναν πολιτισμό από το εξωτερικό και διαφέρει από όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Γιατί οι Καστοριανοί έχουν ταξιδέψει και πήραν στοιχεία από τις ευρωπαϊκές χώρες, τις αμερικανικές χώρες, τις χώρες της Ασίας, τη Ρωσία, την Κίνα, και από τις αραβικές ακόμα. Κοιτάξτε, το κλάδος γονοποίησης είναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 15-16 χρόνια μετά τη δεκαετία του 90 έχει παρουσιάσει πολλές διακυμάνσεις. Είναι αυτό που λέμε η κρίση του κλάδους γονοποίησης. Παλιότερα η Καστοριά, πριν τη δεκαετία του 80 και του 70, ήταν ο πυλώνας ανάπτυξης ο οποίος στήριζε την τοπική οικονομία. Βέβαια, έχετε υπόψη ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει σταθεροποιηθεί ο κλάδος γονοποίησης, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο κλάδος της εκτροφής των γονοφόρων ζώων. Μια σημαντική δραστηριότητα και με την άνοδο των τιμών στην πρώτη ύλη στα δέρματα, είναι ένας σημαντικός κλάδος όπου έχει περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης, ο οποίος βοηθάει ταυτόχρονα στην μη εξαγωγή συναλλάγματος, γιατί εφόσον παράγουμε την πρώτη ύλη δική μας στα δέρματα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι σε καλή, τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση του κλάδους γονοποίησης, υπάρχουν μεγάλα σχήματα. Εμείς εκείνο που θέλουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε ότι έχει σχέση με το κλάδο γονοποίησης, συντονισμένα με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, με τους συνδυασμούς που υπάρχουν και με το δευτεροβάθμιο όργανο, την Ομοσπονδία Γούνας, στοχευμένα θα πρέπει να δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε, έτσι ώστε να προβάλλουμε το προϊόν της γούνας, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσει, ξέρω εγώ, να
πλεκτικά να πάμε σε κάποιες στοχευμένες αγορές, έτσι ώστε να προωθεί περαιτέρω το προϊόν του κλάδου της γνωπίας. Η Καστοριά, να ξέρετε, είναι ο τελευταίος από πλευράς ευρωπαϊκής χώρας όπου συνεχίζεται ο κλάδος γνωπίας. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός με την Κίνα όσον αφορά την πρώτη ύλη, όπως είπατε, για τα κομματιαστά, αλλά πιστεύω ότι έχουν μπει οι νέοι στον κλάδο της γνωπίας και αυτή τη στιγμή βοηθάει αρκετά, αν όχι πάρα πολύ. Έχετε υπόψη ότι απασχολούνται παραπάνω από 1.000 άτομα αυτή τη στιγμή στον κλάδο της γνωπίας, σε μεγάλα σχήματα, σε μεγάλα μαγαζιά. Εμείς έχουμε όλη τη διάθεση συνεργασία, ήδη το έχουμε κάνει και συμμετέχουμε στις εκθέσεις όπου και εδώ στην Καστοριά που είχε γίνει, αλλά και ο Σύνδεσμος Ελληνών Γνωπιών που είχε κάνει στην Αθήνα για πρώτη φορά φέτος. Και είναι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης που θα έχει την άμεση στήριξή μας και όπου χρειαστεί και όπου μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Κοιτάξτε, μπορεί κανείς να επενδύσει και στην περιοχή μας όπως και σε όλη την Ελλάδα στον τομέα θερπίν της ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και μάλιστα η περιοχή μας έχει επιλεγεί εδώ ως η πιο ηλιοφανής περιοχή και πολλές εταιρείες γερμανικές και ελληνικές επενδύουν σε φωτοβολταϊκά στην περιοχή μας. Επιπλέον η περιοχή μας διαθέτει πολύ αξιόλογα αγροτικά προϊόντα στον πρωτογενή τομέα, γιατί και το έδαφος είναι κατάλληλο και το κλίμα είναι κατάλληλο να παράγονται εδώ άριστα προϊόντα. Και σας λέω ότι ένα προϊόν που έχει διαδοθεί και είναι ονομαστό είναι το φασόλι, το περίφημο φασόλι της Καστοριάς. Τα φασόλια της Καστοριάς είναι εξαιρετικής ποιότητας, είναι τα καλύτερα και είναι περιζήτητα. Όπως επίσης και τα μήλα της Καστοριάς. Είναι από τα καλύτερα, τα πιο ποιοτικά. Κοιτάξτε, ό,τι έχει σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αεολικά πάρκα και για φωτοβολταϊκά, ήδη έχουν ενδιαφερθεί πάρα πολλοί ιδιώτες επενδυτές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς όπου μπορούμε να βοηθήσουμε στη διαδικασία, βοηθάμε. Απλώς, ό,τι έχει σχέση με την εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αεολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά, ήδη έχουν πάρει πολλές εγκρίσεις περιβαλλοντικών. Αυτό θα φανεί μετά στο μέλλον κατά πόσο στο τελικό στάδιο θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους οι επενδυτές. Εκείνο που θέλω να πω, δεν πρέπει να γίνεται άναρχα ούτε η συνέχιση της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας με τα αεολικά πάρκα. Θα πρέπει να γίνει μια ειδική μελέτη, έτσι ώστε να ξέρουμε για χωροταξικά σε ποια σημεία και μέχρι πόσα αεολικά πάρκα σηκώνει η περιοχή μας. Είναι μια επένδυση η οποία δεν αφήνει, κατ' εμέ έτσι δυνατότητες, δεν έχει πολλές δυνατότητες όσον αφορά απορρόφηση εργατικού δυναμικού. Αλλά σίγουρα είναι μια επένδυση η οποία θα δίνει κάποια έτσι, μικρά οικονομικά εφέλη στους τοπικούς δήμους και δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό, αρκεί να μην γίνεται άναρχα. Στο άλλο κομμάτι, ότι έχει σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία, εμείς τον τουρισμό δεν θέλουμε να το συνδυάσουμε όπως είναι σε άλλες περιοχές. Ο τουρισμός θα πρέπει να συνδυαστεί στο κομμάτι του αγροτουρισμού, δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων έτσι ώστε να ενταχθούν όπως έχουν ενταχθεί κάποιοι συνεταιρισμοί γυναικών με κάποια παραδοσιακά προϊόντα, να πάρουν την ταυτότητά τους σε συνδυασμό με τα φασόλια και τα μήλα της Καστοριάς, τα οποία είναι εξαιρετικά προϊόντα, και να δημιουργήσουμε τα δικά μας έτσι προϊόντα επώνυμα, αγροτικά, τα οποία σε συνδυασμό με το κομμάτι του τουρισμού να πάμε σε ένα κομμάτι έτσι άγρο του τουρισμού, όπου θα υπάρχει δυνατότητα στον επισκέπτη να πάρει και κάποια παραδοσιακά προϊόντα μέσα από κάποια στέκια τα οποία θα είναι επώνυμα, θα είναι ταυτοποιημένα μετά από κάποιες δράσεις. Τρέχουν πολλά προγράμματα και μέσα από την αναπτυξιακή μπορούν να επωφεληθούν πολλά προγράμματα, είτε ιδιώτες είναι είτε συνεταιρισμοί, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ταυτόχρονα και τα αγροτικά μας προϊόντα. Εμείς καταφέραμε πάντως να υλοποιήσουμε το πνεύμα του Καλλικράτη και πολύ σύντομα και μάλιστα δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας και ομάδα προγραμματισμού και ομάδα τεχνικής υπηρεσίας και οικονομικής. Όλα αυτά με αποτέλεσμα μέσα στο πρώτο εξάμεινο να καταθέσουμε έργα και προτάσεις στο ΕΣΠΑ περίπου της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, που πιστεύω ότι εφόσον εγκριθούν θα αναμορφώσουν όλο το Δήμο, το νέο διευρυμένο Δήμο Καστοριάς, και θα δώσουν και ανάσα και εργασία και ανάπτυξη στην περιοχή μας. Και προχωρούμε. Και δεν σταματάμε εδώ και προχωρούμε. Σε ό,τι έχει σχέση με τα έργα οδοποιίας, δεν μπορεί να μπει κάποιος ιδιώτης να ολοκληρώσει τις εργασίες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Εκεί θα δούμε τι δυνατότητες έχει το κράτος μέχρι τέλη της χρονιάς, αρχές της άλλης. Και από κάποια λεφτά που έρχονται τακτικά για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς όσον αφορά τη συντήρηση της οδοποιίας, θα κρατάμε ένα ποσό έτσι ώστε
να φροντίσουμε σε ένα βάθος χρόνου, δύο, το πολύ 2,5 χρόνια, και ανάλογα με το τι λεφτά στέλνει το κεντρικό κράτος, γιατί μιλάμε για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο πίντο που είναι ενταγμένες πολλές οδοποιίες, θα φροντίσουμε έτσι ώστε να ολοκληρωθούν στο κομμάτι του ορεινού όγκου του γράμμου. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, εμείς θα κοιτάξουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον μέσα από τη διαφήμιση αλλά και μέσα από κάποιες δράσεις. Δηλαδή, εγώ έχω σαν σκέψη, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις μια περιοχή του γράμμου και φυσικά μετά από έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θέλω δηλαδή σε ένα βάθος χρόνου, 2-3 χρόνια, να είμαστε σε θέση το κομμάτι το γραφειοκρατικό να μπορέσουμε να βρούμε μια περιοχή του γράμμου, επαναλαμβάνω, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που να μπορεί να γίνει και εκεί ένα χιονοδρομικό. Το λέω αυτό γιατί, στο βουνό Γράμμος το χιόνι διαρκεί περίπου 6 και 7 μήνες σε αιτήσια βάση. Θέλω να πιστεύω, σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, ότι πιθανόν μετά από 5-6 χρόνια να χιονίζει στην Ελλάδα μόνο στην περιοχή τη δική μας, στο βουνό Γράμμο. Εκεί, εφόσον έχουμε εξαντλήσει το γραφειοκρατικό κομμάτι των αδειοδοτήσεων, θα μπορεί εύκολα και κάλλιστα ένας ιδιώτης να μπορέσει να, εφόσον βρει έτοιμο το κομμάτι της αδειοδότησης και είμαστε έτοιμοι εμείς δηλαδή να του προσφέρουμε το πακέτο, να γίνει ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο και στην περιοχή του Γράμμου, πέραν του Βιτσίου που έχουμε, το οποίο πηγαίνουν πάρα πολύ, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και το επισκέπτονται, να δημιουργήσει μια επένδυση. Γιατί πολλοί, να ξέρετε, στο κομμάτι των επενδύσεων κολλάνε ό,τι έχει σχέση με τις αδειοδοτήσεις. Και άμα ξέρει ότι θα κάνει ένα χρονικό διάστημα 2-3 μήνες, ήδη είμαστε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά πιστεύω ότι ο επενδυτής για να έρθει θα πρέπει πρώτα να του δημιουργήσει το περιβάλλον το οποίο θα μπορεί εύκολα να κάνει την επένδυσή του, όσο βλέπει ότι υπάρχει προοπτική για την περιοχή τη δική μας. Η Καστοριά διαθέτει ευρύτερη περιοχή. Ο Δήμος Καστοριάς και η ευρύτερη περιοχή διαθέτει περίπου τις 3.500 με 4.000 κλίνες πλέον. Η τουριστική υποδομή που υπάρχει εδώ είναι άριστη. Τα καταλήμματα είναι τέλεια. Είναι πάρα πολύ καλά, με πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Εγώ θεωρώ ότι τώρα πλέον η Καστοριά έχει ξεφύγει από τη μακρινή πόλη της Βορείου Ελλάδος κτλ. Είναι πολύ κοντά σε όλα τα κέντρα, ειδικά με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και του κάθετου άξονα, ο οποίος συνδέει την Εγνατία Οδό με την Καστοριά. Είναι πάρα πολύ ευχερής η πρόσβαση στην Καστοριά. Και από την Αλεξανδρούπολη και από την Ιγουμενίτσα μπορεί κανείς εύκολα να φτάσει στην Καστοριά, όπως και από την Αθήνα πλέον η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Εξάλλου υπάρχει και το αεροδρόμιο της Καστοριάς, το οποίο έχει καθημερινά δρομολόγια. Ο Δήμος Καστοριάς και η κοινοφιλής επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς, η οποία προωθεί ουσιαστικά τον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής μας, πρόκειται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να κάνει μια καμπάνια προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού ανά την Ελλάδα. Η καμπάνια αυτή θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα και θα επισκεφθούμε την πόλη της Ρόδου, της Καλαμάτας, της Πάτρας και την Αθήνα, όπου θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο τόπος μας. Πιστεύω ότι η προοπτική της Καστοριάς είναι οι ορεινοί σχηματισμοί. Εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα οδοποίησης στην περιοχή του Γράμμου, έχουμε το χιονοδρομικό του Βιτσίου, υπάρχουν περιοχές, το απολυθωμένο δάσος για του Δράκου, είναι ο λιμνέος οικισμός. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία, εφόσον συνδεθούν όλα μεταξύ τους, θα μπορεί κάλλιστα να είναι ένας όμορφος προορισμός για 2, 3 και 4 διανυκτερεύσεις, για έναν που θέλει, ας πούμε, να ξεκουραστεί ψυχολογικά, να απολαύσει φύση και τοπίο. Και είμαστε, όσον αφορά το κομμάτι των υποδομών, αυτό έχει γίνει φυσικά με ιδιωτικές πρωτοβουλίες στα τουριστικά καταλήμματα. Έχετε υπόψη ότι η Καστοριά, όσον αφορά τις κλίνες, έχει περισσότερες από ότι οι άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Πιστεύω ότι υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξη. Εμείς στοχευμένα, όσον αφορά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με τους Δήμους, με τα εμπορικά επιμελητήρια, με τις αναπτυξιακές, θα κάνουμε επικεντρωμένες δράσεις έτσι ώστε να αναδείξουμε και με το κομμάτι της προβολής και της διαφήμισης αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν που μπορεί να προσφέρει η Καστοριά. Και είναι κάτι το οποίο είναι, πιστεύω, δεν μπορούν να το προσφέρουν πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας.